μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο σύλλογος δεν ξεχνάει το παρελθόν, τιμάει αυτούς που ίδρωσαν τη φανέλα αλλά και αυτούς που διοίκησαν εκείνη την εποχή. Σίγουρα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή ακόμα και για μας οι οποίοι λάβαμε μέρος σαν σαν παρουσία στην τωρινή ομάδα. Σίγουρα είναι τιμητικό και για εμάς να βλέπουμε τέτοιες στιγμές από το ένδοξο παρελθόν της ομάδας. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, εξ αρχής ξέραμε ότι παίζουμε με την πρωτοπόρο ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, η οποία έχει μόλις μία ήττα. Μία ομάδα η οποία βρίσκεται στις 4-5 καλύτερες της EuroLeague. Γνωρίζαμε ότι θα είναι το παιχνίδι πολύ υψηλών απαιτήσεων. Έτσι το προσεγγίσαμε όλη την εβδομάδα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, για άλλη μια φορά πληγωθήκαμε, άμα δούμε δηλαδή, τα στατιστικά, μέσα από το ζωγραφιστό. Είχαν ποσοστό πάνω από 70%, αν δεν κάνω λάθος, 11 στα 15. Το συζητήσαμε μέσα στα ποδητήρια. Αυτό δείχνει και η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο τρίτο δεκάλεπτο δεχτήκαμε 4 τρίποντα και 4 βολές. Δηλαδή δεν δεχτήκαμε κανένα τίποτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο σίγουρα η ποιότητα του αντιπάλου ήταν, τη γνωρίζουμε όλοι, πέτυχαν κάποια προσωπικά καλάθια, δύσκολα καλάθια, τα οποία τα περιμέναμε εν μέρη. Δεν αμυνθήκαμε με το σωστό τρόπο έτσι όπως το περιμέναμε και έτσι όπως το είχαμε συζητήσει, δεχτήκαμε κάποια δύσκολα σουτ και άνοιξε η διαφορά. Τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούσαμε πριν. Η ομάδα είχε κερδίσει από τις 2 Φεβρουαρίου, νομίζω. 2 Φεβρουαρίου, συγγνώμη. 2 Φεβρουαρίου, το τελευταίο νίκη ήταν με τον Απόλλων Πάτρας. Ασχέτως με τη διακοπή, κλείνουμε πάνω από 2 μήνες χωρίς νίκη. Σίγουρα αυτό είναι προβληματικό για την ψυχολογία των παιδιών. Και φαίνεται ξεκάθαρα από την εικόνα μας όταν κάτι πάει στραβά, λίγο να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να το πω έτσι, να μην προσπαθούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ένα θετικό δείγμα φέτος σήμερα έγινε. Στο τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή δείξαμε κάποια αντίδραση, δεν τα παρατήσαμε. Έγινε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ελπίζουμε, δουλεύουμε καθημερινά, αυτό μέρα με τη μέρα να βελτιωθεί, έτσι ώστε να είμαστε 40 λεπτά το ίδιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε μέχρι το τέλος να μπορούμε να διεκδικήσουμε μια νίκη, την οποία χρειαζόμαστε επιγόντως για αυτό το λόγο. Τρίποντα είπες. Τρίποντα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη γενική αδυνάμεια της ομάδας του κομμάτι αυτό ή με την άμυνα του Παναθηναϊκού που λίγο τις ανησύχησες εισαγωγικά? Είναι συνδυασμός και των δύο. Η ομάδα γνωρίζουμε ότι δεν έχει καθαρό σουτέρ. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια σουτ από σουτ θέσεις που λέμε, δηλαδή μέσα από δημιουργία να ανοίξουμε το γήπεδο οι υπόλοιποι και να μπορέσουμε να εκτελέσουμε από την περίμετρο. Τα σου του πρώτου μηχρόνου μπήκαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν έχουμε κάποια άλλη, ούτε μέσα από τρίπλα να εκτελέσουμε τρίποντο, ούτε μέσα από off-screen που λέμε. Οπότε μπήκαν αυτά τα σου του στο πρώτο μηχρόνο. Στο δεύτερο μηχρόνο, σίγουρα η ποιότητα του αντιπάλου, η αντίδραση, προσαρμόστηκαν σε αυτές τις συνθήκες, πιέσανε πάρα πολύ την μπάλα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από pick and roll καταστάσεις τέτοιες να βγάλουμε την μπάλα έξω. Γίναν πολλά shoot στο τέλος του χρόνου βεβαιασμένα, θα πω. Σίγουρα όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν το δούμε ολοκληρωτικά, σαν εικόνα, το ότι βάλαμε 7 τρίποντα σε ένα ημίχρονο είναι, νομίζω, έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Θα δούμε τι έφτεξε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν τόσο κακό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Κύριε, επειδή αναφέρθηκε και εσύ ότι η ομάδα έχει ανάγκη από μια νίκη, γιατί έχει πολύ καιρό, πλέον είναι εκτός εξάδας, το κομμάτι του κινήτρου για τους περισσότερους παίκτες είναι ένας προβληματισμός για σένα, στη λογική ότι πλέον έχει μείνει αρκετά πίσω η ομάδα,
πάει στα play out, είναι το κίνητρο κάτι που προσπαθείς να βάλεις όλους. Νομίζω ότι από τη μέρα που ανέλαβα, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθώ να περάσω στην ομάδα και στους παίκτες είναι αυτό. Να έχουμε κίνητρο κάθε μέρα και στην προπόνηση και στους αγώνες. Γιατί στο τέλος είναι αυτό που θα μετρήσει στο τι κάναμε μέσα στη σεζόν. Δηλαδή δεν έχει σημασία το πώς ξεκινάς μια σεζόν, το πώς κινείσαι μέσα στη σεζόν από θέμα αποτελεσμάτων. Το θέμα είναι πώς τελειώνεις τη σεζόν. Αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε όλοι, προπονητικό επιτελείο και διοικητικό προσωπικό. Προσπαθούμε να δώσουμε αυτή την εικόνα ότι το κίνητο πρέπει να υπάρχει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Σίγουρα ότι χάθηκε ο στόχος της εξάδας δεν συνάδει με την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όσοι είμαστε εδώ και όσοι παίκτες αγωνίζονται για την ομάδα του ΠΑΟΚ να παλέψουν μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στην 7η θέση, που αυτή τη στιγμή είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κόσμο? Ασφαλώς, όπως είναι ηλίου φαϊνότερο, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε παίκτες που δεν είναι στη φυσική του θέση. Για μένα ο Μίχαλ είναι ένα τριάρι που υπό συνθήκες μπορεί να παίζει pick and roll. Αυτή τη στιγμή τον έχουμε βαφτίσει δύο, τον βάζουμε να παίρνει πολλές αποφάσεις στο pick and roll, οι οποίες δεν είναι το παιχνίδι του. Προσαρμοζόμαστε με τα όπλα που έχουμε να μην εκθέτουμε τους παίκτες και να παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτούς.